Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Με παραπεμπτικό βούλευμα το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ΚΟ στέλνει την πολυσυζητημένη υπόθεση υπεξαίρεση της ΑΝΕΚ πριν από 12 περίπου χρόνια για να εκδικαστεί ενώπιον του δικαστηρίου. Με το εν λόγω βούλευμα παραπέμπτονται στη δικαιοσύνη εκτός από τον κεντρικό πράκτορα για το αδίκημα της υπεξαίρεσης, ο τότε λογιστής και η υπάλληλος της εταιρείας για άμεση συνέργεια στην υπεξαίρεση, καθώς και ο τότε πρόεδρος της ΑΝΕΚ για το αδίκημα της απιστίας. Ουσιαστικά κλείνει ένας κύκλος. Ναι. Χθες, σήμερα, αυτές τις μέρες, κλείνει ένας κύκλος που ξεκίνησε το 2011. Θυμήστε μας. Όπως θυμάστε, είχε γίνει μια κατάχρηση στην ΑΝΕΚ, 409.000 ευρώ. Ναι. Από τότε ξεκίνησε η διερεύνηση της υπόθεσης. Η ερεύνηση η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες με το βούλευμα 72 του 2022, είναι 100, αυτό εδώ είναι 118 σελίδες. Mm-hmm. Το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών διαπιστώνει και παραπέμπει στο τριμελές εφετείο δωδεκανήσου 4 κατηγορούμενους. Τον κεντρικό πράκτορα τον κύριο Καπαδάκη, τον λογιστή τον κύριο Κουρούνη, την πρώην υπάλληλο της ΑΝΕΚ, την κυρία Λεβέντη, και τον πρώην πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κύριο Λελέκη. Για τον κύριο Λελέκη παραπέμπεται και αυτός για κακούργημα, το οποίο τέλεσε με πρόθεση ενεργώντας με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος και με ενότητα δόλου. Αυτό που μας διαβάζετε είναι το επίσημο, έτσι, είναι, η επίσημη είναι, αναφορά. Γι' αυτό σας το διαβάζω, γιατί δεν θέλω να κάνω λάθος. Δηλαδή. Ναι, ακριβώς. Τις παραπάνω ενέργειες τις τέλεσε με ιδιαίτερα τεχνάσματα. Εδώ να πούμε ότι αυτή η υπόθεση διερευνήθηκε 10 ολόκληρα χρόνια και διερευνήθηκε με βάθος χρόνου. Θα ήθελα πολύ σύντομα να εκθέσω ποιες ήταν οι δικές μας ενέργειες. Όταν ανέλαβα εγώ το ΔΣ της ΑΝΕΚ το 2012, το Διοικητικό Συμβούλιο είχε κάνει μια μηνυτήρια αναφορά εναντίον του κεντρικού πράκτορα, εναντίον κανενός άλλου, ούτε υπαλλήλου, ούτε του πρώην Προέδρου του κ. Λελέκη. Ούτε κι εγώ έκανα κάποια μηνυτήρια αναφορά, κάποια μήνυση, κάτι εν πάση περιπτώσει εναντίον του κυρίου Λελέκη. Εκείνο που έκανα ήταν μια αγωγή εναντίον του κεντρικού πράκτορα για να εξασφαλίσω τα χρήματα τα οποία είχαν χαθεί. Όφιλα να το κάνω, όπως όφιλε και η διοίκηση του κυρίου Λελέκη να το κάνει, αλλά δεν το έκανε. Και επιπλέον κάλεσα τον ορκωτό ελεγκτή, διότι είναι ο μόνος αρμόδιος να κάνει έλεγχο και έκανε έλεγχο στη χρήση του κυρίου Λελέκη. Το κάνατε αυτό για να μην παρέλθει ο χρόνος? Όχι, μετά. Γιατί ήμουν υποχρεωμένος. Α. Εφόσον είμαι ανώνυμη εταιρεία, από τότε και μετά, εγώ το ξεκίνησα αυτό, καλούμε ορκωτό ελεγκτή κάθε χρόνο και κάνει τον έλεγχο. Γιατί ούτε εγώ είμαι λογιστής, ούτε το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ιδιαίτερες γνώσεις λογιστικές. Εμείς πρέπει να είμαστε με διαφάνεια απέναντι στη Γενική Συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου. Και νιώθετε ήσυχος ότι όλα έχουν πάρει την νόμιμη οδό? Εμείς δεν κάναμε μήνυση στον κύριο Λελέκη, ούτε στην κυρία Λεβέντη, ούτε στον κύριο Κουρούνη. Μόνο στο κεντρικό πράκτορα. Αλλά ήμασταν υποχρεωμένοι να, εκ των πραγμάτων, να φέρουμε τον ορκωτό ελεγκτή και αυτός το πόρισμά του, το οποίο παραλάβαμε, να το αποστείλουμε στην εισαγγελία. Από αυτό το πόρισμα και από τη μηνυτήρια αναφορά που είχε κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο εναντίον του κ. Καπαδάκη, ξεκίνησε η διαδικασία. Όσον αφορά την αγωγή που έπρεπε να είχε κάνει ο κύριος Λελέκης και δεν την έκανε, και η διοίκησή του και δεν την έκανε, εμείς την κάναμε και δικαιωθήκαμε δύο φορές, και σε πρώτο βαθμό και σε δεύτερο βαθμό, και μάλιστα
με αυστηρότερη ποινή. Διότι η εντολή ήταν και προσωποκράτηση για τον κεντρικό πράκτορα. Αυτό έγινε η αιτία να αρχίσει η επιστροφή των χρημάτων. Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα. Μέχρι σήμερα... Τον απλό πολίτη αυτό τον ενδιαφέρει. Επιστράφησαν. Άρχισε να επιστρέφονται και μέχρι σήμερα έχουν επιστραφεί 85.000 ευρώ. Και θα συνεχίσουν να επιστρέφονται αυτά τα χρήματα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος της Μίζωνος Αντιπολίτευσης και πρώην Πρόεδρος της ΑΝΕΚ, Μιχάλης Λελέκης, έδωσε στη δημοσιότητα δήλωση σχετικά με την υπόθεση της υπεξαίρεσης στην αυτιλιακή εταιρεία του Δήμου που έγινε το 2011, καθώς εκδόθηκε παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμυλιωδικών που οδηγεί την υπόθεση στη δικαιοσύνη και με το οποίο παραπέμπονται 4 άτομα. Στη δήλωσή του, μεταξύ άλλων, ο Μιχάλης Λελέκης αναφέρει: «Επιτέλους, μετά από 12 περίπου χρόνια, η πολυσυντημένη υπόθεση της υπεξαίρεσης από τον τότε κεντρικό πράκτορα με άμεσους συνεργούς του, τον τότε λογιστή και την υπάλληλο της ΑΝΕΚ, παραπέμπεται για να εκδικαστεί ενώπιον του δικαστηρίου. Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, εύχομαι, θα προσπαθήσω γι' αυτό να οριστεί η ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να αποδειχτεί και τυπικά ενώπιον του δικαστηρίου η αθωότητά μου, να αναδειχτεί περίτρανα η αλήθεια και να τιμωρηθούν οι πραγματικοί, γνωστοί σε όλους, ύστερα από τις έγγραφες ομολογίες τους, ένοχοι που ζημίωσαν την εταιρεία». Με τα αποτελέσματα της χθεσινής συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ιταλό ομολογό του Μάριο Ντράγκη, ξεκίνησε τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συνταχτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Με τον κύριο Ντράγκη, ο Πρωθυπουργός συζήτησε για τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία για τους Ευρωπαίους πολίτες και την ανάγκη συντεταγμένης αντιμετώπισης τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε χθες στη Ρώμη συνάντηση με τον Ιταλό ομολογό του Μάριο Ντράγκη, στην οποία συζήτησαν τις επιπτώσεις στη ρωσική εισβολή της Ουκρανίας για τους Ευρωπαίους πολίτες και επεσήμαναν την ανάγκη συντεταγμένης αντιμετώπισής τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις τιμές της ενέργειας. Συμφώνησαν μάλιστα να θέσουν εκ νέου από κοινού στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα της ανάγκης να τεθεί πλαφόν στη χοντρική τιμή του φυσικού αερίου. Συζήτησαν επίσης θέματα που αφορούν την επισιτιστική κρίση, τη διμερή οικονομική και ενεργειακή συνεργασία, τις εξελίξεις στη Λιβύη και την Ανατολική Μεσόγειο, με αιχμή την επιθετική ρητορική της Τουρκίας. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Ιταλό ομολογό του για τις νεότερες εξελίξεις σε σχέση με την τουρκική επιθετικότητα. Συζητήθηκε επίσης η εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για χορήγηση καθεστώτος υποψήφιας χώρας στην Ουκρανία, αλλά και η ευρύτερη προοπτική διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας, αλλά και την ανάγκη αναζωογόνησης της διαδικασίας για την Ευρωπαϊκή Ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων, κάτι που ο Πρωθυπουργός είχε διατυπώσει και στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας για την Νοτιοανατολική Ευρώπη στη Θεσσαλονίκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται σήμερα στις Βρυξέλλες, όπου ξεκινάει η διήμερη Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Εκεί θα συζητηθούν θέματα που αφορούν την απόδοση καθεστώτος υποψήφιας χώρας στην Μολδαβία και στην Ουκρανία, καθώς και η στρατηγική της Ευρώπης απέναντι σε χώρους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός θα αναπτύξει τις ξεκάθερες θέσεις μας στα ζητήματα αυτά και θα ενημερώσει τους εταίρους μας για την έξαρση της τουρκικής προκλητικότητας. Η Ελλάδα φροντίζει με προσεγμένη, ενεργητική και στοχευμένη διπλωματία να χτίζει συμμαχίες τόσο για την διασφάλιση των εθνικών μας δικαίων, όσο και για την υπεράσπιση του βιωτικού επίπεδου των πολιτών. Γιατί πιστεύουμε ότι στα μεγάλα ζητήματα χρειάζονται τεκμηριωμένες θέσεις, χρειάζονται προτάσεις και χρειάζονται και διεθνείς συνεργασίες. Θέλω να ρωτήσω τι προσδοκάμε σήμερα από τη Σύνοδο αναφορικά με την τουρκική προκλητικότητα. Δηλαδή, περιμένουμε ένα ράπισμα των Ευρωπαίων στην Τουρκία για την, την επιθετική ρητορική που ακολουθεί. Τι ακριβώς, με τι στόχο έχει πάει ο Πρωθυπουργός και τι θα δηλώσει στη Σύνοδο Κορυφής. Ευχαριστώ. Το κείμενο των συμπερασμάτων, έτσι όπως φαίνεται να διαμορφώνεται, καλύπτει τις ελληνικές θέσεις. Από εκεί και πέρα, στη διάρκεια της συζήτησης, ο Πρωθυπουργός, αν χρειαστεί, θα αναδείξει όλα τα ζητήματα που συνδέονται με την προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας στην περιοχή μας. Με απόφαση που υπέγραψε σήμερα ο Υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεζιρόπουλος, παρατείνεται έως στις 29 Ιουλίου του 2022 και ώρα 3 η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ΦΕ, των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 2021.
παρά το γεγονός ότι φέτος η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων ξεκίνησε να λειτουργεί από τις 30 Μαρτίου του 2022, η χρονική αυτή παράταση κρίνεται επιβεβλημένη λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν. Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος θα πρέπει να γίνει έως τις 29 Ιουλίου. Επίθεση στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας κατά τη χθεσινή του ομιλία στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι αφετηρία της εκλογικής αναμέτρησης που έρχεται. Μιας αναμέτρησης που για τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του θα είναι απόπειρα απόδρασης. Θέλω, συντρόφισσες και σύντροφοι, στη σημερινή μας συνεδρίαση να θέσω ευθύς εξ αρχής το βασικό λόγο, το βασικό νόημα και το στόχο αυτής της συνεδρίασης. Και θα ήθελα να σας προτείνω, όλους και όλες, αν δεν έχετε αντίρρηση, να θεωρήσουμε και να κηρύξουμε τη σημερινή μας συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας ως την επίσημη έναρξη της προεκλογικής μας εκστρατείας, του προεκλογικού μας αγώνα, μιας κρίσιμης εκλογικής μάχης που έχουμε μπροστά μας. Μιας πολύ κρίσιμης εκλογικής μάχης. Την αφετηρία της εκλογικής αναμέτρησης που έρχεται. Μιας αναμέτρησης που για τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του θα είναι μια απόπειρα απόδρασης, αλλά για την κοινωνία, για τη χώρα, θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Μια μεγάλη ευκαιρία για αλλαγή πορείας πριν η μοιραία πολιτική της σημερινής κυβέρνησης μετατρέψει τη γενικευμένη κρίση σε γενικευμένη κατεδάφιση, σε κοινωνική και εθνική τραγωδία. Και επιτρέψτε μου να πω εξ αρχής ότι δεν είμαστε και τόσο μακριά από το σημείο μηδέν. Γιατί δυστυχώς, το έχω πει πολλές φορές, η χώρα μας είχε την ατυχία στη χειρότερη χρονική συγκυρία, τη χρονική συγκυρία της πανδημίας και της γενικευμένης κρίσης της ενεργειακής και της πληθωριστικής, να έχει τη χειρότερη δυνατή κυβέρνηση. Στη χειρότερη δυνατή στιγμή, τη χειρότερη δυνατή κυβέρνηση. Δηλαδή, μια νεοφιλελεύθερη, ακραία νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση, η οποία με τις επιλογές της πολλαπλασιάζει τις επιπτώσεις της κρίσης. Μια κυβέρνηση που εν μέσω της ακρίβειας, της κοινωνικής ανασφάλειας, αλλά και της γεωπολιτικής αστάθειας, επιδεινώνει δραματικά αντί να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες. Και την ίδια στιγμή διαφημίζει, και αυτό είναι το παράδοξο, τον εαυτό της και το έργο της με όρους σχεδόν μεταφυσικής τελειότητας. Η Αγία Οικογένεια Συμφερόντων που μας κυβερνά ζει το μύθο της τελειότητάς της. Τέλειοι με την πρωτιά σε νεκρούς στην πανδημία, τέλειοι με την πρωτιά στην ακρίβεια και το χάσμα ανάμεσα στις αμοιβές και στις ανάγκες των πολλών, τέλειοι με την πρωτιά στις τιμές των καυσίμων και του ρεύματος, τέλειοι στη δημοκρατία, την ελευθεροτυπία, τον νόμο και την τάξη, έτσι που να έχει γίνει η Ελλάδα παράδειγμα προς αποφυγή σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα λέγε λοιπόν κανείς ότι τόση τελειότητα μόνο αυταρχικά ή και ακόμα χειρότερα καθεστώτα παράγουν στην προπαγάνδα τους. Αλλά ήρθε ο καιρός, πιστεύω, να βάλει η ελληνική κοινωνία μία τελεία στην τελειότητά τους. Να μπει ένα τέλος σε αυτή την εφιαλτική τελειότητα. Το προγραμματισμό της κυβέρνησης για ολοκλήρωση της θητείας της επικαλέστηκε ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης σε απάντηση στις φημολογίες για κάλπες πριν την εξάντληση της τετραετίας.
Υπάρχουν τελικώς πολύ περισσότεροι λόγοι να μην γίνουν πρόορες εκλογές, δήλωσε, και νομίζω ότι αυτό είναι που θέλει και ο ελληνικός λαός. Στην ίδια συνέντευξη, μέσω της ραδιοφωνικής συχνότητας των παραπολιτικών, ο κ. Γεραπετρίτης ξαπέλυσε επίθεση κατά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, εγκαλώντας τον για καλλιέργεια βαθύτατα δικαστικού και μισαλόδοξου κλίματος, όπως είπε. Ξεκινώντας από το αίτημα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για ανακοίνωση χρόνου εκλογών, τοποθέτηση υπηρεσιακού Υπουργού Εσωτερικών, ο Υπουργός Επικρατείας απάντησε. Πρόκειται για μια εξόχως αντιθεσμική δήλωση, η οποία αγνοεί τις βάσεις του πολιτεύματος. Στην Ελλάδα έχουμε ένα κοινοβουλευτικό πολίτευμα και μια κυβέρνηση που απολάβει τις εμπιστοσύνες της Βουλής, προφανώς και ορίζει τους υπουργούς. Είναι πραγματικά αξιοπερίεργο, χωρίς να έχει υποθεί οτιδήποτε για εκλογές, ο κύριος Τσίπρας ζητά αυτή τη στιγμή να οριστεί υπηρεσιακός υπουργός εσωτερικών σε μια περίοδο που δεν είναι και η ευκολότερη για τη χώρα, διακυβεύοντας οτιδήποτε θα μπορούσε να προκύψει. Σε δήλωσή του κατά την άφηξή του στη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι πριν από 19 ακριβώς χρόνια στη Σύνοδο Κορυφής της Θεσσαλονίκης είχε ανοίξει ο δρόμος για την είσοδο των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Δυστυχώς από τότε η πρόοδος η οποία έχει σημειωθεί πρακτικά είναι ελάχιστη. Και καταλαβαίνω απόλυτα γιατί στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων υπάρχει μια σχετική δυσπιστία γύρω από τις προθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματικά να εντάξει στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Πριν από 19 ακριβώς χρόνια στην Σύνοδο Κορυφής της Θεσσαλονίκης είχε ανοίξει ο δρόμος για την είσοδο των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Δυστυχώς από τότε η πρόοδος η οποία έχει σημειωθεί πρακτικά είναι ελάχιστη και καταλαβαίνω απόλυτα γιατί στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων υπάρχει μια σχετική δυσπιστία γύρω από τις προθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματικά να εντάξει στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι μια ευκαιρία να επανεκκινήσουμε αυτή την διαδικασία με ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμβεί αυτό για να λυθεί επιτέλους η διαφωνία μεταξύ Σόφιας και Σκοπίων, έτσι ώστε να ξεκινήσουν και επίσημα οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Βόρειας Μακεδονίας και Αλβανίας σχετικά με την ενταξιακή του διαδικασία. Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό των Δυτικών Βαλκανίων, ως η μεγαλύτερη οικονομία της περιοχής, ως μια χώρα η οποία έχει καρποθεί τα ωφέλη από την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια, θα στηρίξει τα Δυτικά Βαλκάνια στην προσπάθειά τους να γίνουν και αυτά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζουμε ότι για τα κράτη αυτά η διαδικασία αυτή είναι δύσκολη. Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να τηρηθούν και αυτό είναι κάτι το οποίο τα κράτη του Δυτικού Βαλκανίου πρέπει να γνωρίζουν. Όμως, η άποψή μου είναι ότι είναι πολύ σημαντικό να δοθεί ένα συγκεκριμένο χρονικό ορόσημο προκειμένου αυτή η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί. Η πρότασή μου προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι αυτό το ορόσημο να είναι το 2033, 30 χρόνια δηλαδή, μετά την Σύνοδο της Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε τα Δυτικά Βαλκάνια, οι πολίτες τους να γνωρίζουν ότι στο τέλος αυτής της μακράς διαδικασίας μπορούν πραγματικά να προσβλέπουν ότι θα γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Οικογένειας. Η Ελλάδα θα σταθεί στο πλευρό των κρατών αυτών σε αυτήν την δύσκολη προσπάθεια, σε αυτή τη μακρά διαδρομή στην οποία ήδη πορεύονται. Την ανάγκη να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοβουλία για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής και την ειρήνη στην περιοχή, τόνισε κατά την προσέλευσή του στην προπαρασκευαστική σύνοδο του PES ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας. Όπως είπε, η συζήτηση σήμερα στο Συμβούλιο Κορυφής για την παραχώρηση καθεστώτος προς ένταξη χώρας της Ουκρανίας έχει νόημα μόνο εάν εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο για την ειρήνη και τη σταθερότητα. Αν συνεχιστεί για πολύ ο πόλεμος, είναι βέβαιο ότι η Ευρώπη θα είναι ένας από τους πιο βαριά ετημένους αυτής της κρίσης. Γι' αυτό είναι καιρός η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει πρωτοβουλίες, να σταματήσει να είναι ουραγός των διπλωματικών εξελίξεων, των διεθνών εξελίξεων και να αναλάβει ενεργές διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον τερματισμό της εισβολής και την ειρήνη στην περιοχή. Η συζήτηση σήμερα στο Συμβούλιο Κορυφής για την παραχώρηση καθεστώτος προς ένταξη χώρας της Ουκρανίας έχει νόημα μόνο εάν εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο για την ειρήνη και τη σταθερότητα.
ένα πλαίσιο που προφανώς θα περιλαμβάνει και την μη επέκταση του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Οι δε κυρώσεις έχουν νόημα μόνο όταν πιέζουν αποτελεσματικά για τον τερματισμό των πολεμικών επιχειρήσεων τη Ρωσία. Όταν οι κυρώσεις πλήττουν περισσότερο αυτούς που τις επιβάλλουν από ότι αυτόν που τις υφίσταται, τότε δεν μπορεί να είναι το μόνο μέσο για την αντιμετώπιση της κρίσης. Θα ζητήσω λοιπόν σήμερα από τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές να αναλάβουν πρωτοβουλίες για διπλωματική λύση με στόχο τον τερματισμό της εισβολής και την ειρήνη. Επίσης, να αναλάβουν και πρωτοβουλίες για την ανάσχεση των οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης, για την δυνατότητα να υπάρξει αναστολή και αναμόρφωση του πλαισίου του χρηματιστηρίου ενέργειας, να υπάρχει δυνατότητα πλαφών στα κέρδη των παραγωγών στην χονδρική αγορά ρεύματος, αλλά ταυτόχρονα να επεκταθεί η ρήτρα διαφυγής και να διευρυνθεί το Ταμείο Ανάκαμψης τόσο σε χρονική διάρκεια όσο και σε υλικούς πόρους. Τέλος, θα έχω την ευκαιρία να τους ενημερώσω για την κλιμάκωση της ρητορικής έντασης από την πλευρά της Τουρκίας και να ζητήσω να υπάρξουν δεσμεύσεις για ουσιαστική στήριξη της Ελλάδας και όχι μόνο στα λόγια. Οι νέες ψηφιακές εφαρμογές που υποστηρίζουν την υλοποίηση της ψηφιακής κάρτας εργασίας είναι διαθέσιμες στους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις εν ώψη της πρώτης εφαρμογής της κάρτας από 1η Ιουλίου και το σύνολο των τραπεζών της χώρας και τις επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ με περισσότερους από 250 εργαζόμενους. Σε δηλώσεις του στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης τόνισε μεταξύ άλλων. Σε πρώτη φάση, η ψηφιακή κάρτα εργασίας αφορά περισσότερους από 120.000 εργαζόμενους στις τράπεζες και τα σούπερ μάρκετ, τόσο με την εργοδοσία όσο και με τους εργαζόμενους στους συγκεκριμένους κλάδους, έχει υπάρξει ένας ευρύς διάλογος για την προετοιμασία του νέου συστήματος. Παρουσιάζουμε το τελευταίο βήμα για την υλοποίηση μιας μεγάλης μεταρρύθμισης της κυβέρνησης της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Είναι ένα πρωτοποριακό βήμα συνολικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που υιοθετεί μια τέτοια πρακτική. Πρακτική που είναι ένα μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της προστασίας των δικαιωμάτων του εργαζομένου. Και το βήμα αυτό ξεκινάει από τις τράπεζες σε όλη την Ελλάδα, όλες τις τράπεζες και τα σούπερ μάρκετ που έχουν σε όλη την Ελλάδα πάνω από 250 εργαζομένους, από την προσεχή, τη μεταπροσεχή Παρασκευή, από την 1η Ιουλίου θα γίνει πράξη αυτό το βήμα, αυτό το σχέδιο. Θα υλοποιηθεί με τις νέες ψηφιακές εφαρμογές που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια και οι οποίες είναι ήδη διαθέσιμες για τους εργαζόμενους και για τις επιχειρήσεις. Πρόκειται για την εφαρμογή My Ergani Mobile App για τους εργαζόμενους, η οποία αναβαθμίστηκε προκειμένου να υποστηρίζει τη λειτουργία της ψηφιακής κάρτας εργασίας, αλλά και για την εφαρμογή Ergani Card Scanner για τις επιχειρήσεις, η οποία θα διαβάζει κατά την έναρξη και τη λήξη της εργασίας τις ψηφιακές κάρτες των εργαζομένων και θα μεταδίδει αυτόματα σε πραγματικό χρόνο την πληροφορία στο πληροφοριακό σύστημα Ergani 2. Φυσικά, όσες επιχειρήσεις διαθέτουν ήδη σύστημα ορομέτρησης μπορούν, όπως έχουμε ξεκαθαρίσει, να το διατηρήσουν. Από 1η Ιουλίου, οι εργαζόμενοι στις τράπεζες και τα σούπερ μάρκετ θα σκανάρουν κατά την είσοδό τους στο χώρο εργασίας τον κωδικό, το QR code που θα εμφανίζει η εφαρμογή My Ergani Mobile App, προκειμένου να δηλώνουν την έναρξη και τη λήξη της εργασίας. Με την ψηφιακή κάρτα εργασίας διασφαλίζεται ότι θα καταγράφονται αυτόματα οι ώρες εργασίας και οι υπερορίες των εργαζομένων, το σύνολο της πραγματικής απασχόλησης, χωρίς κανείς να μπορεί να τους το κλέβει. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι θα μπορούν μέσω της αναβαθμισμένης εφαρμογής My Ergani Mobile App να βλέπουν στην κινητή του συσκευή σε μορφή ημερολογίου το πρόγραμμα εργασίας
το οποίο προδηλώνει ο εργοδότης, αλλά και την πραγματική απασχόληση που παρήχαν. Το σύνολο των σχετικών πληροφοριών θα αναρτηθεί την ερχόμενη εβδομάδα σε σχετικό microsite, στην ιστοσελίδα φυσικά του Υπουργείου Εργασίας, έτσι ώστε όποια επιχείρηση, όποιος λογιστής και φυσικά όποιος εργαζόμενος ενδιαφέρεται να βρίσκει εκεί όλη την αναγκαία πληροφόρηση. Επίσης, έχω ήδη ανακοινώσει ότι η ψηφιακή κάρτα, της οποίας η εφαρμογή ξεκινάει από τις τράπεζες και τα σούπερ μάρκετ, θα προχωρήσει σε εταιρείες security, στις εταιρείες security, σε ασφαλιστικές, στις ασφαλιστικές εταιρείες, στη βιομηχανία, και υπογραμμίζω επίσης ότι πρόθεσή μας είναι του χρόνου τέτοια εποχή η κάρτα εργασίας να εφαρμόζεται στον τουρισμό και τον επισητισμό. Παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορύδη, πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της νέας γέφυρας Κρεμαστής. Παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των τοπικών αρχών καθώς και πλήθος κόσμου. Το έργο ολοκληρώθηκε μέσα σε 7 μήνες. Με τη νέα γέφυρα κλείνει η Ιρλανδική διάβαση που είχε οδηγήσει σε θάνατο 2 άτομα στην πλημμύρα του 2013. Και πρέπει να πω ότι όταν με πήρε ο Περιφερειάρχης προχτές για να μου πει να εκπροσωπήσω την κυβέρνηση στα εγγένεια αυτά, του λέω τι εγγένεια είναι αυτά που θα κάνουμε, τι εγγενιάζουμε. Μου λέει τη γέφυρα. Του λέω ποια γέφυρα. Μου λέει τη γέφυρα στην Κρεμαστή. Στην Κρεμαστή, 1992. 92 ΑΕΣΟ, εγώ. Δόκιμος Παστίδα Ρόδου. Υπηρετώ, τοποθετούμε τον Ιούνιο. Και πρέπει να περάσω τουλάχιστον ένα χρόνο όπως και πέρασα. Έναν πολύ ωραίο χρόνο πρέπει να πω, τον θυμάμαι με μεγάλη νοσταλγία και αγάπη. Μέσα λοιπόν το εκείνη την εποχή είχα για να μετακινούμε από το στρατόπεδο 95 ΤΕΑ πυροβολικό, μοίρα παιδινού πυροβολικού, αξιωματικός βολής, είχα ένα παπάκι. Ήρθε χειμώνιας. Είχα ένα κολλητό φίλο, ο οποίος ήταν στο παραδείσι, κουμπαριάσαμε μετά. Δεν ξέρω αν είναι εδώ σήμερα ο Γιάννης, τηλεφωνηθήκαμε, είπαμε να βρεθούμε, αλλά έπρεπε να διασχίσω λοιπόν το δρόμο και πέφτω και σε μια νεροποντή. Έχω προσωπική εμπειρία του τι γινόταν εδώ για να διασχίσω με το παπάκι να πάω μέχρι το παραδείσι. Φτάναμε μέχρι εδώ, βουτάγαμε με τη μηχανή μέσα. Όταν λοιπόν μου είπε ο Γιώργος, ο Περιφερειάρχης, ο αγαπημένος, φτιάξαμε τη γέφυρα, ρε εσύ Γιώργο, του λέω, τι καταπληκτικό νέο είναι αυτό. Τα καταφέραμε μετά από 30 χρόνια, ξέρω εγώ, να καταφέρουμε να φτιάξουμε αυτό το τόσο σημαντικό έργο. Εγώ το πέρασα την ταλαιπωρία ένα χειμώνα, εσείς όλοι την περάσατε για δεκάδες χρόνια, αυτή την ταλαιπωρία. Και πρέπει να πω, μεταφέροντας και το χαιρετισμό του Πρωθυπουργού της Ελλάδος, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ήθελε πολύ να είναι εδώ, αλλά η αλήθεια είναι ότι καταλαβαίνετε όλοι ότι έχει ένα ιδιαίτερα βαρύ πρόγραμμα, κυρίως γιατί αυτό είναι συνδεδεμένο με πολύ σημαντικές διεθνείς εξελίξεις που συνδέονται με την γείτονα χώρα και την παρουσία μας σε διεθνή φόρα για να υπερασπίσουμε τα εθνικά μας δίκαια και την εθνική μας κυριαρχία. Όταν λοιπόν, μεταφέροντας τον χαιρετισμό του Πρωθυπουργού, ταυτόχρονα δεν μπορώ παρά να κάνω σκέψεις. Να κάνω σκέψεις αναρωτώμενος γιατί αυτό που κάνουμε σήμερα, το τόσο σημαντικό έργο για τους κατοίκους και την περιοχή, δεν καταφέραμε να το κάνουμε 30 χρόνια. Και έπρεπε να βρεθεί ο Χατζημάρκος να το κάνει σε αυτά τα 2 χρόνια. Και η απάντηση είναι διότι τελικώς, ναι, τα πρόσωπα έχουν σημασία. Και εγώ προσωπικά είμαι πολύ περήφανος για τις επιλογές που κάναμε και ως παράταξη, αλλά και για τη συνεργασία που έχω στο Υπουργείο Εσωτερικών με τον Περιφερειάρχη σας, τον Γιώργο Χατζημάρκο, έναν ικανό, άξιο, σπουδαίο άνθρωπο που καταφέρνει να δίνει λύσεις σε προβλήματα δεκαετιών. Και αυτό είναι και μια απάντηση. Είναι μια απάντηση ότι τελικά ναι, οι επιλογές των πολιτών σε επίπεδο προσώπων, αλλά και σε επίπεδο παρατάξεων,
αλλά και σε επίπεδο ιδεών, ναι, έχουν σημασία και ναι, κάνουν τη διαφορά. Ο Δήμαρχος Ρόδου, Αντώνης Καμπουράκης, μίλησε για μια ξεχωριστή μέρα για τη Ρόδο και ότι επιτέλους η κοινή λογική επικρατεί ξανά. Ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης εξέφρασε το θαυμασμό του για το έργο, ενώ θυμήθηκε πριν από 30 χρόνια που υπηρετούσε στη Ρόδο να περνά χειμώνες στο ποτάμι με μηχανάκι. Είναι μια ξεχωριστή και πολύ αισιόδοξη μέρα σήμερα για τη Ρόδο μας. Για τη γέφυρα που εγκαινιάζουμε δεν χρειάζεται να πω πολλά. Μιλάει μόνη της. Για την ασφάλειά της, την ποιότητά της, την υπερπολίτιμη συμβολή της στην οδική σύνδεση όλης της Ρόδου, ειδικά δε της πόλης με το αεροδρόμιο που έχει κρίσιμη σημασία για τον τουρισμό μας, αλλά και για όλη την παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα του νησιού μας. Τα καλύτερα λόγια είναι πάντοτε οι πράξεις και οι περιγραφές περισσεύουν όταν γίνεται κάτι σωστά και υπεύθυνα. Αυτό που θέλω να τονίσω όμως είναι πως η γέφυρα της Κρεματιστής σηματοδοτεί μια πολύ μεγάλη αλλαγή σε σχέση με το παρελθόν. Το παρελθόν στο οποίο ακούσαμε πολλά λόγια και δεν είδαμε έργα και πράξεις. Το παρελθόν στο οποίο κυλούσαν τα χρόνια ακούγοντας δικαιολογίες γιατί δεν έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει. Το παρελθόν στο οποίο τα αυτονόητα παρέμεναν ζητούμενα σε συρτάρια. Αυτό το κακό παρελθόν της αδράνειας που στέρισε από τους Ροδίτες αυτά που άξιζαν και δικαιούνταν ξεπερνάμε σήμερα. Τα αυτονόητα επιτέλους δικαιώνονται. Η κοινή λογική επικρατεί ξανά. Γιατί πρέπει να είναι λογικό και αυτονόητο πως ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση της χώρας έχουν όραμα και υποστηρίζουν έμπρακτα την ανάπτυξη των νησιών μας, ειδικά εδώ, στο ακριτικό Αιγαίο, που η ανάπτυξη δεν σημαίνει μόνο ευημερία, αλλά κυρίως αποτελεσματική θωράκιση έναντι υπαρκτών και δυνητικών κινδύνων. Και θέλω, κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσω θερμά, τόσο εσάς προσωπικά, αλλά και στο πρόσωπό σας και όλη την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, για το επίπεδο της συνεργασίας μας και το διαρκές ενδιαφέρον για την πρόοδο των νησιών και της Ρόδου μας. Η αμέριστη υποστήριξη της κυβέρνησής σας στην προοπτική της βιώσιμης ανάπτυξης με ωφέλη για όλους τους νησιώτες είναι για μας πηγή δύναμη να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο τρόπο στις προσδοκίες των συμπολιτών μας. Η υποστήριξη αυτή έχει ιστορικά χαρακτηριστικά για τη Ρόδο και τον Νότιο Αιγαίο, καθώς για πρώτη φορά εκμηδενίσαμε αποστάσεις και μπήκαν τα νησιά μας στο κέντρο της κυβερνητικής πολιτικής. Αγαπητοί φίλοι, η κοινή λογική επικρατεί ξανά όταν οι δύο βαθμοί της αυτοδιοίκησης συνεργάζονται άριστα και αυτό αποτυπώνεται σε χειροπιαστό και μετρήσιμο έργο. Και είναι ευτύχημα να βρίσκεται στο τιμόνι της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ο Γιώργος Χατζημάρκος, με τον οποίον μοιραζόμαστε την ίδια αντίληψη για την αξία της συνεργασίας. Για τη Δήμαρχος του Δήμου Καλυμνίων, Ρένα Μαγκάκη, υπεύθυνη για θέματα πολιτισμού και επικοινωνίας, μαζί με τον αρμόδιο υπάλληλο για θέματα τουρισμού, Γιώργο Χατζησμάλη, παραχώρησα σήμερα συνέντευξη στα πλαίσια της παρουσίασης του βιβλίου της συγγραφέως από την Αυστραλία, Charmian Cliff, «Το τραγούδι της Γοργόνας», που θα γίνει στο ισόγειο του Πνευματικού Κέντρου την Κυριακή 26 Ιουνίου στις 8 η ώρα το απόγευμα. Αξίζει πραγματικά να παρευρεθεί ο κόσμος σε αυτή την εκδήλωση. Είναι μια εκδήλωση πολύ ιδιαίτερη και ξεχωριστή. Δεν μοιάζει σχεδόν με καμία από όσες έχουν γίνει ως τώρα. Η συγκεκριμένη λοιπόν εκδήλωση, όπως έχουμε ξαναπεί, αφορά στην μετάφραση και έκδοση στην ελληνική γλώσσα από τις εκδόσεις Μετέχμιο του βιβλίου «Το τραγούδι της Γοργόνας». Αυτό λοιπόν το βιβλίο γράφτηκε από ένα συγγραφικό δίδυμο το οποίο έζησε στο νησί μας την περίοδο του 1954-55 της Charmian Clift και του George Johnston. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι τυχαία βρέθηκαν στο νησί. Η επαφή τους με το νησί δεν είχε καμία σχέση με αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, το ότι ερχόμαστε σε έναν παράδεισο να κάνουμε διακοπές. Ήρθαν λοιπόν σε επαφή με την τραχιά όψη του νησιού, με την σκληρή επιβίωση και καθημερινότητα των Καλυμνίων της εποχής εκείνης
και έγραψαν ένα εξαιρετικό βιβλίο με τρομερά γλαφυρές περιγραφές της ζωής και της κοινωνίας της Καλύμνου. Και μάλιστα κλείνει με έναν ύμνο στην Καλύμνο. Το βιβλίο λοιπόν αυτό έγινε το έναυσμα για να ασχοληθεί πληθώρα ακαδημαϊκών του εξωτερικού. Γιατί η συγγραφέας του βρέθηκε στην πρώτη θέση στο Media Hall of Fame. Μάλιστα. Είναι η ύψιστη καταξίωση για έναν συγγραφέα και ύψιστη τιμή του να βραβευτεί σε ένα τέτοιο χώρο. Αντίστοιχα υπάρχουν βέβαια τέτοια βραβεία και στους υπόλοιπους χώρους, όπως λοιπόν και στους υπόλοιπους χώρους και στο συγγραφικό. Και αυτό έδωσε λοιπόν την αφορμή και άρχισαν να επισκέπτονται το νησί μας διάφοροι ερευνητές και επιστήμονες οι οποίοι έψαχναν στοιχεία και πληροφορίες για την συγγραφέα και τη ζωή της στο νησί. Βέβαια, πάντα υπάρχει το ερέθισμα που σε κάνει να ενδιαφερθείς. Ακριβώς. Και για πολλά. Το πολύ ενδιαφέρον της ιστορίας είναι ότι η οπτική του τόπου και του νησιού μας αφορά σε ένα ζευγάρι το οποίο δεν είχε καμία σχέση ούτε χωρικά, ούτε κοινωνικά, ούτε πολιτισμικά με το νησί της Καλύμνου. Ούτε φίλους, ούτε συγγενείς, ούτε τίποτα, καμία. Προέρχονται λοιπόν από ένα τελείως άγνωστο και ξένο περιβάλλον, έχοντας στο μυαλό τους τελείως διαφορετικά στοιχεία και εικόνες για τον κόσμο γύρω τους και διαφορετική αντίληψη. Και έρχονται αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν να κάνουν μια κατ' εμέ πολύ μεγάλη ανατροπή στα δεδομένα τους και να αφήσουν συγγραφικό έργο. Μολονότι αυτό το βιβλίο καταξιώθηκε στους κύκλους τους ακαδημαϊκούς και όχι μόνο. Υπάρχουν και άλλα βιβλία τα οποία δεν έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά ακόμη. Ελπίζουμε ότι θα γίνει και αυτό κάποια μέρα. Και όλα αυτά διαδραματίζονται και αφορούν το νησί μας. Που θα έχουμε εδώ τη χαρά να έχουμε και τον Αυστραλό πρέσβη στην Αθήνα. Ακριβώς, με την οικογένειά του. Θα παρευρεθεί ο Αυστραλός πρέσβης και θα παρευρεθεί και η κυρία που μετά, η μεταφράστρια του. Ναι, ναι. Και το υπόλοιπο team θα είναι ακαδημαϊκοί οι οποίοι ασχολήθηκαν και εντρίφησαν στο βιβλίο και στην ιστορία των συγγραφέων. Παρουσιάζει δηλαδή τρομερό ενδιαφέρον και πιστεύω ότι αγγίζει και τον κάθε Καλύμνιο. Μην φανταστείτε ότι αφορά μόνο τους ανθρώπους της διανόησης και του πνεύματος που έχουν άμεση επαφή με το βιβλίο. Δηλαδή, όποιος Καλύμνιος παρευρεθεί στην εκδήλωση θα συνειδητοποιήσει ότι τον αφορά εξίσου. Την Κυριακή λοιπόν, στις 8, στο ισόγειο του Πνευματικού Κέντρου, στο Κέντρο Πολιτισμού και Ιστορίας. Και ευχόμαστε ότι θα έρθει όλος ο κόσμος, γιατί θα του μείνει αξέχαστη αυτή η εκδήλωση. Πολύ ωραία. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική ενημέρωση της ημέρας από την τηλεόραση Αιγαίο. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς, καλή σας νύχτα.